με ενδεχόμενη συμμετοχή και των πρώτων βοηθειών. Αχρίαστα τα μέτρα και δεν θα αλλάξουν τις θέσεις του οργανισμού, διαμηνεί ο ΚΙΠΗ. Μονόδρομος, η διήμερη απεργία στα κρατικά νοσοκομεία διαμηνύουν οι γιατροί μετά το αδιέξοδο στις συζητήσεις που είχαν με τον ΟΚΙΠΗ και τις εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις που έχουν με τον οργανισμό για τα οικονομικά κίνητρα του 2023 που θα πρέπει να καταβληθούν στους γιατρούς. Τέλος Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η απεργία και συγκεκριμένα στις 26 και 27 Νοεμβρίου. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο και στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι είναι αχρίαστη η οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση, γιατί το μόνο πράγμα που θα κάνει είναι να ταλαιπωρήσει τους ίδιους τους ασθενείς και να υπάρχει και απώλεια εσόδων του οργανισμού. Οι γιατροί θέλουν τα διπλάσια από τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που προτίθεται να δώσει ο ΟΚΙΠΗ ως οικονομικά κίνητρα, επικαλούμενος μελέτη ανεξάρτητου οικονομικού οίκου. Ο ΟΚΙΠΗ δεν θέλει να καταβάλει τα δεδουλευμένα των γιατρών για το 2023. Αναφερόμαστε και οι δύο πλευρές. Αποτελέσματα μελέτης από ανεξάρτητων οικονομικών αναλυτή, τα οποία όμως στη βάση των όρων εντολής που δίθα, ερμηνεύονται από την κάθε πλευρά διαφορετικά. Οι κυβερνητικοί γιατροί δεν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν ούτε για το 2024, ούτε για το 2025 ή 2027. Αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία για το 2023, καλώντας τον Υπουργό Υγείας να παρέμβει ως επικεφαλής του τομέα της υγείας στη χώρα. Υπήρχαν σαφέστατες οδηγίες από τον πρόεδρο. Από εκεί και πέρα, νομίζω η ανάλυση και τα συμπεράσματα ανήκουν στον καθένα.